Στην προκλητική της συμπεριφορά εμένει η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σαλιανόφσκα, που όχι μόνο υποστηρίζει ότι η ίδια σεβάστηκε τη συμφωνία των Πρέσπων, όταν στην ορκομοσία της αποκάλεσε τη χώρα Μακεδονία, αλλά κατηγορεί και την Ελλάδα για αθέτηση του περιεχομένου της. Απαντώντας σε δημοσιογράφους, η Σιλιανόφσκα υποστήριξε ότι δεν παραβίασε τη συμφωνία στην ορκομοσία της στις 12 Μαΐου, επικαλούμενοι εκ νέου το ατομικό δικαίωμα, στην αυτοδιάθεση και τον αυτοπροσδιορισμό. Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι το κείμενο του Ορκού που υπέγραψε φέρει τη συνταγματική ονομασία της χώρας που είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Σεβάστηκα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν βλέπω ότι παραβίασα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εξαλλού και στην ίδια τη Συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται ξεκάθαρα ότι στα έγγραφα και στην επικοινωνία θα χρησιμοποιείται η ονομασία που προέκυψε από τη Συμφωνία των Πρέσπων, οπότε δεν βλέπω εδώ ότι αυτό αποτελεί παραβίαση. Εγώ ούτε έσχισα την εννομισμένη διαβεβαίωση, ούτε είπα ότι δεν θα σεβαστώ το σύνταγμα, ούτε είπα ότι θα καταγγείλω τη Συμφωνία των Πρέσπων. Άλλο το ότι επέκρινα τη Συμφωνία των Πρέσπων λόγω της διαδικασίας υιοθέτησής της, λόγω της μη συμφωνίας της με τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, αυτή αποτελεί νομικό γεγονό. Αποτελεί πραγματικότητα και εγώ θα τη σεβαστώ, ανέφερε η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα. Ερωτηθήσα για το εάν η συμπεριφορά τη θα μπορούσε να επηρεάσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τη χώρα, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα είπε ότι το ερώτημα αυτό θα πρέπει να τεθεί στην ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε δε ότι η χώρα της άλλαξε ακόμη και τα έγγραφα για εσωτερική χρήση και επικαλέστηκε διάταξη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν θα μπορούσα να απαντήσω εγώ, διότι πιθανότατα οι Έλληνε εκπρόσωποι θα μπορούσαν να απαντήσουν καλύτερα. Ακούω ενίοτε και κάποιε προειδοποιήσει και άπειλε, αλλά εγώ λέω ότι είναι αλήθεια ότι στο διεθνέ δίκαιο ισχύει η αρχή ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ οι συμφωνίε. Αλλά νομίζω ότι πάντοτε όταν ζητάμε από τον άλλο να πράξει κάτι, είναι φυσικό στο πλαίσιο μιας λογικης win win-win να διερωτηθούμε τι έχουμε πράξει εμείς. Νομίζω πως όλοι όσοι πήγαν στην Ελλάδα είχαν τη δυνατότητα να δουν ότι το όνομα που από του να σεβαστούμε, αυτοί δεν το επιδεικνύουν πουθενά. Συνεχίζει να υπάρχει σκόπια και μάλιστα σε πολλά σημεία. Υπάρχει και το ακρονίμιο, φύρομ. Να μην αναφερθώ στα μνημόνια, ανέφερε ακόμη η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.